Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΙΘΙΤΑ. Στόχος της βιβλιοθήκης είναι να προσφέρει δίκαιη πρόσβαση στο υλικό της για όλους τους χρήστες της. Έτσι δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΙΘΙΤΑ με αναπηρία. Από το 2003 έως το 2018, σε συνεργασία με τον καθηγητή κύριο Χαρίτον Απολάτογλου, φιλοξενήθηκε στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο, νησίδα της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, για την κάλυψη των αναγκών, κυρίως φοιτητών και φοιτητριών με προβλήματα όρασης. Η Υπηρεσία Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΙΘΙΤΑ ξεκίνησε τη λειτουργία της επίσημα το Μάρτιο του 2019 στο Φοιτητικό Αναγνωστήριο. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Κοινωνική Μέρημνα Φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέρημνας, καθηγητή κύριο Δημήτριο Κοβέο. Έως τον Αύγουστο του 2019, επιστημονικά υπεύθυνος ήταν ο ομότιμος καθηγητής κύριος Θεόδωρος Αγοραστός. Σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, την Επιτροπή Υγείας και το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής, η Υπηρεσία ΜΕΑ απευθύνεται και εξυπηρετεί φοιτητές και φοιτήτριες με έντυπο αναπηρία. Άτομα δηλαδή με προβλήματα όρασης ή και με αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία ή και με σωματική ανικανότητα. Παρέχει συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή. Η διάθεση των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της AMELIB. Για τη λειτουργία της, στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, συστήθηκε το Συνεργατικό Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας. Στόχος του δικτύου είναι η υιοθέτηση κοινών προτύπων και διαδικασιών, η κοινή χρήση πόρων και η ανάπτυξη πολιτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η πρόσβαση στην AMELIB επιτυγχάνεται με κωδικούς ελεγχόμενης πρόσβασης μόνο για εντυπωανάπηρους χρήστες. Παρέχει επίσης μετατροπή υλικού των ηλεκτρονικών μαθημάτων σε προσβάσιμη μορφή, πρόσβαση στο υλικό μέσω της πλατφόρμας Moodle e-learning.uf.gr. Στο χώρο του φοιτητικού αναγνωστηρίου δημιουργήθηκαν εξειδικευμένοι σταθμοί εργασίας για τους εντυπωανάπηρους χρήστες. Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία και στο ίδιο επίπεδο υπάρχει διαμορφωμένος χώρος υγιεινής. Οι σταθμοί αποτελούνται από νέα εργαλεία και ειδικό λογισμικό που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του έργου Κοινωνική Μέρημνα Φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ, καθώς και από τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία που φιλοξενούνταν στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο. Συγκεκριμένα οι σταθμοί είναι εξοπλισμένοι με συσκευή οθόνης Braille και εκτυπωτή Braille, τηλεόραση και φορητή συσκευή κλειστού κυκλώματος, συσκευή παραγωγής ανάγλυφων γραφικών PAF και φορητή μηχανική γραφομηχανή Braille, πληκτρολόγιο μεγάλων πλήκτρων, βραχείο αναστήριξης διακοπτών εναλλακτικών ποντικιών ή άλλων περιφερειακών συσκευών, εναλλακτικά ποντίκια με ιχνόσφαιρα και μοχλό. Υπάρχουν επίσης εγκατεστημένα ειδικά λογισμικά Supernova, Easy Reader, Λογογράφος, ανεξάρτητη μονάδα ανίχνευσης ματιών για εξομοίωση του ποντικιού. Στην υπηρεσία από την έναρξή της το 2019 έχουν γραφτεί 27 φοιτητές και φοιτήτριες. Έχουν μορφοποιηθεί 186 συγγράμματα. Αν προσθεθούν και τα 150 που αναρτήθηκαν στο διάστημα 2016-2017 από την Ομάδα Εργασίας της Βιβλιοθήκης, το συνολικό νούμερο φτάνει τα 336 συγγράμματα. Τα μορφοποιημένα αρχεία εκπαιδευτικού υλικού είναι 53. Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lib.uth.gr/amea. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ameasupport@lib.uth.gr. Τηλέφωνο 2310 99 53 70.